Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στην τηλεοπτική μαραθώνια σημερινή εκπομπή μας. Αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές βεβαίως 2014. Καλωσορίζουμε στο πάνελ την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίες, υποψήφια Αντιπεριφερειάρχη, και νομίζω ότι ο τίτλος αυτός πλέον δεν χρειάζεται. Την κυρία Σοφία Μαυρίδου, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον πρόεδρο της Νόδε Πιερίες, τον κύριο Ηλία Τάβρα, καλώς ήλθατε. Το γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Πιερίες, τον κύριο Καλπακίδη Δαμιανό. Και το συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία. Καλώς ήρθατε. Ζήσεις Ζάνα, δεν ξέρω αν είπα το όνομα σου, Ζήσει. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε αποτελέσματα σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών στους νομούς περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να δούμε και το συνολικό και αμέσως μετά να περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα στους δήμους Βορρά και Νότο της Πιερίας, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να περάσουμε στο νομό Πιερίας. Όσον αφορά την περιφέρεια, έχουμε μία ενσωμάτωση αυτή τη στιγμή 27%. Ο κύριος Τζιτζικώστας 66,3%. Ο κύριος Ιωαννίδης 33,7%. Να αλλάξουμε νομό στην Κεντρική Μακεδονία. Να περάσουμε στο νομό Ημαθίας. Εδώ σε ενσωμάτωση 7,2%. Ο κύριος Τζιτζικώστας 72,9%. Ο κύριος Ιωαννίδης 27,1%. Να περάσουμε στο νομό Θεσσαλονίκης. Ενσωμάτωση 14,1%. Ο κύριος Τζιτζικώστας 72,6%. Ο κύριος Ιωαννίδης 27,4%. Να αλλάξουμε νομό, να περάσουμε στο νομό Πέλλας. Να σε διακόψω λίγο, Νίκο, να περάσουμε Θεσσαλονίκη και να δούμε λίγο τι γίνεται στο εκλογικό του κύριου Τζιτζικώστα. Είναι ο Χρήστος Χατζημής εκεί, θα μας ενημερώσει. Νομίζω έχουν αρχίσει οι πανηγυρισμοί. Λοιπόν, ωραία. Αυτά λοιπόν από το εκλογικό είναι νομίζω αναμενόμενο, γιατί είναι μια διαφορά η οποία δεν ανατρέπεται. Νίκο, είχαμε μείνει στο νομό Πέλλας. Νομό Πέλλας, ενσωμάτωση 5,3%, ο κύριος Τζιτζικώστας 68,2%, ο κύριος Ιωαννίδης 31,8%. Να πάμε και στο νομό, να αλλάξουμε την κάρτα, στο νομό Χαλκιδικής, εδώ έχουμε μια ενσωμάτωση 20,5%. Ο κύριος Τζιτζικώστας 68%, ο κύριος Ιωαννίδης 32%, και να περάσουμε να δούμε την κάρτα με το σύνολο όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά δηλαδή με ενσωμάτωση αρκετά καλή, 28,9%. Ο κύριος Τζιτζικώστας 70,7%. Ο κύριος Ιωαννίδης 29,3%. Ωραία. Να περάσουμε να δούμε τι γίνεται με τους δύο Δήμους της Πιερίας, στο Δήμο 2 Ολύμπου. Δήμος 2 Ολύμπου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι έχει περάσει αυτή τη στιγμή μπροστά ο κύριος Δημόπουλος. Mm-hmm. Με ένα ποσοστό 50,2% και ο κύριος Φαρμάκης 49,8%. Έχουμε ένα ντέρμπι εδώ. Η ενσωμάτωση είναι 46,3%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει mm-hmm. όλο το βράδυ για αναμέτρηση συγκεκριμένη. Νομίζω μέχρι τέλους δηλαδή θα έχουμε. Ωραία. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Εδώ είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχουμε μία ενσωμάτωση 26,7%. Ο κύριος Λαγδάρης προηγείται με 56,5%. Ο κύριος Καζάς 43,5%. Μάλιστα. Ωραία, να ξεκινήσουμε. Ένα πρώτο σχόλιο θα ζητήσω από εσάς, κύριε Μαυρίδου. Είπα και στην αρχή ότι μάλλον δεν χρειάζεται πλέον ο τίτλος υποψήφια αντιπεριφερειάρχης. Και εκτιμώ ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα πλέον ή ενδεχόμενο ανατροπή του αποτελέσματος. Καταρχήν, αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό και θα μου επιτρέψετε, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πραγματικά συγκινησιακή και συγχρόνως δύσκολη, δύσκολη μέχρι το αποτέλεσμα, γιατί κακά τα ψέματα, πριν βγει το αποτέλεσμα της κάλπης, όλα παίζονται, όλα είναι δυνατά και πολλές φορές και πάντα έχω την αρχή ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούμε και να υπερεκτιμούμε, άρα δεν μπορούσαμε ούτε να υποτιμήσουμε ούτε να υπερεκτιμήσουμε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Εγώ αυτό που θέλω να πω, πέρα από ένα πολύ μεγάλο
Πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τον κόσμο, για τον πολίτη της Πιερίας, για τον πολίτη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς το πρόσωπο του Περιφερειάρχη μας, του Απόστολου του Τζιτζικώστα, αλλά το δικό μου και των συνεργατών μου. Είναι μια νίκη που είναι μια συλλογική προσπάθεια, δεν είναι μια νίκη ξεχωριστή του καθενός μας. Εμείς στο συνδυασμό του Απόστολου του Τζιτζικώστα της Αλληλεγγύης είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά που μετά από αυτό το αποτέλεσμα που πραγματικά μας αφήνει έκπληκτους, αλλά νομίζω ότι αφήνει ένα πραγματικά πολύ δυνατό μήνυμα. Ένα μήνυμα ενότητος, ένα μήνυμα που δεν έχει διχασμούς, που δεν έχει όρια, ένα μήνυμα που σημαίνει ότι η αυτοδιοίκηση κρίνεται και κρίνει με τα δικά της κριτήρια και μέτρα. Πέρα από το τι εκπροσωπούμε, που ανήκει ο καθένας μας στην αυτοδιοίκηση και στον πολίτη, ο οποίος βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα, κρινόμαστε στο κάθε τι, στο ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε, πώς διοικήσαμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Τάπερα, το μήνυμα φαντάζομαι είναι αρκετά δυνατό και ηχηρό και εκτιμώ ότι έχει φτάσει στα αυτιά της κυβέρνησης, η οποία πλήρωσε τις επιλογές της. Εντάξει. Είχαμε μία αναμέτρηση. Χάσαμε. Συγχαρητήρια στην κυρία Μαυρίδου και στον κύριο Τζιτζικώστα. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είναι η εργασία τους για όφελος της κοινωνίας, των πολιτών. Και όσον αφορά τη δική μας επιλογή, θεωρώ ότι ήταν μια επιλογή μας. Δώσαμε τον αγώνα μας και χάσαμε. Ένα γενικότερο σχόλιο για την κατάσταση έτσι που έχει δημορφωθεί. Έχουμε και τον ντέρμπι βέβαια στο Δήμο Δίου Ολύμπου. Έχουμε μάλλον πιο ξεκάθαρη εικόνα δείχνει πώς είναι στην Βόρεια Πιερία. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε πού θα κλείσει. Βέβαια, φαίνονται θετικά τα μηνύματα για την Νότια Πιερία. Σε λίγο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Τι πιστεύετε ότι έφταιξε στην επιλογή των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας και δεν κέρδισαν την προτίμηση του κόσμου? Εντάξει, ο κόσμος έχει το κριτήριο και επιλέγει. Δεν είναι, πιστεύω, ώρα για να δούμε τι έφταξε και ποιες είναι και τι έφταξε και στις επιλογές του κόμματος. Τόσο ο κύριος Ιωαννίδης όσο και ο κύριος Χριστογιάννης έχουν τη δική τους πορεία. Ο κόσμος επέλεξε. Η εντολή είναι ενωπή, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Κύριε Καλπακίδη. Το σχόλιο το δικό μου μπορεί να είναι μόνο για τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εκεί το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι κρατάει τις δυνάμεις τους και στο νομό Πιερίας. Μια δύσκολη αναμέτρηση για εμάς, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπήρχε υποψήφιος ευρωβουλευτής με καταγωγή ή με αναφορά για την Ελιά από το νομό Πιερίας. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έχει ρίζες στη Δημοκρατική Παράταξη. Το μέλλον για μας είναι αρκετά ενδιαφέρον με τις εργασίες που μάλλον θα έχουμε από Δευτέρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Κύριε Ζάνο, ο κ. Τσίπρας είπε προσερχόμενο στο γραφείο του κόμματος, όταν σας είπα ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνουν τα καλύτερα γκολ, δεν με ακούγατε. Κύριε Μιχαλού, σαφώς και οι τοπικές εκλογές έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι τον τόνο της ημέρας τον δίνουν οι ευρωεκλογές. Και αυτό ακριβώς διότι πάντα σε ένα πολιτικό γεγονός, όταν μάλιστα είναι και ιδιαίτερα έντονη η λαϊκή παρέμβαση, όπως είναι η γιορτή της δημοκρατίας, οι εκλογές, θεωρώ ότι στέλνονται πολλαπλά μηνύματα. Ένα ηχηρό μήνυμα στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, ότι ολοκληρώνεται ένα βήμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια με την ανατροπή να φύγει ο βαρύς χειμώνας των μνημονίων, όπως δήλωσε και το μεσημέρι προσερχόμενος στην κάλπη ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ταυτόχρονα ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη Ευρώπη ότι πρέπει να τελειώνουν αυτές οι πολιτικές της λιτότητας, οι οποίες έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό και τους υπόλοιπους λαούς της Νότιας Ευρώπης. Και νομίζω ότι σήμερα η κάλπη έστειλε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Η εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών δίνει η πρώτη εκτίμηση ένα προβάδισμα 3,9% στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν είναι ένα μεγάλο ποσοστό με δεδομένη την αντίδραση του κόσμου ή την πολιτική που ασκήθηκε της λιτότητας των περικοπών, συντάξεων και μισθών, που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πανηγυρίζει ή όχι. Ακούστε, κυρία Μιχολού, θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό προβάδισμα και θεωρώ επίσης ότι ο κόσμος κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο και την τρομοκρατία την οποία καλλιεργήσαν τις προηγούμενες ημέρες. Είτε η συγκυβέρνηση, είτε αν θέλετε τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία με λίγα λόγια θα φέρναν την καταστροφή, θα φέρνε ο ΣΥΡΙΖΑ την καταστροφή, αν ήταν πρώτο κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κέρδιζε μία μάχη, κέρδισε ο ελληνικός λαός μία μάχη απέναντι στη λιτότητα, απέναντι στα μνημόνια της φτώχειας και της ανεργίας. Και νομίζω ότι ανοίγει μια νέα πολιτική μέρα για τη χώρα, η οποία θεωρώ ότι θα οδηγήσει και σε ευρύτερες εξελίξεις, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχουμε αποτελέσματα να δούμε, νεότερα αποτελέσματα, και όχι μόνο από την Πειραιά, αλλά και από τους συνωμούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και αν έχουμε κάτι νεότερο βεβαίως. Νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον τα αποτελέσματα στην περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τρομακτικές αλλαγές για να κάνουν ντέρμπι τη βραδιά. Η οποία μάλλον βραδιά ανήκει στο Δήμο 2 Ολύμπου και στους υπόλοιπους Δήμους. Για παράδειγμα, να δούμε αργότερα και τον Δήμο Βέρειας τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε τώρα? Να πάμε λίγο στο Δήμο Ρεόκαστρου, να δούμε την κάρτα. Εδώ έχουμε σε 26 από 60 εκλογικά τμήματα, έχουμε μια ενσωμάτωση 43,33%, ο κύριος Γαβότσης με 50,46%, και εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Ρεόκαστρο. Ο κύριος Σαραμαντός έχει 49,54%. Να μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και να αλλάξουμε λίγο την κάρτα. Και πάμε πού τώρα? Πάμε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Έχουμε 20 από 108 εκλογικά τμήματα, ενσωμάτωση 18,52%. Ο κύριος Σούλας 52,12%. Ο κύριος Λαφαζανίδης έχει 47,88%. Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω πώς έχουμε... Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μπουτάρη. Φανερός ο ενθουσιασμός. Ο κύριος Καλαφάτης στον τηλέφωνο, τον συνεχάρη, και βεβαίως η επόμενη μέρα σημαίνει συνεργασία. Αυτό είπε ο κύριος Μπουτάρης. Κυρία Μαυρίδου, κάτι θέλετε να πείτε? Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπε, αγαπητή Εύη, το τελευταίο, ότι από την επόμενη μέρα έχει συνεργασία. Δεν υπάρχουν ηττημένοι και νικητές. Στην αυτοδιοίκηση όλα λειτουργούν διαφορετικά, λειτουργούν συλλογικά και ενωτικά. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτές τις προσπάθειες που πραγματικά ήταν πολύ επώδυνες και επίπονες, να μην ξεχνάμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο, όπως αναφέρθηκα, τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας που ήταν δίπλα, γιατί και αυτοί αγόγγιστα πέρασαν, όπως και η οικογένειά μας, πέρασαν ιδιαίτερα δύσκολα, και ιδιαίτερα δύσκολα γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτούς τους καιρούς μια εκλογική διαδικασία μέσα σε μικρές κοινωνίες, όπου όλοι είμαστε γνωστοί, είναι διαφορετική. Το μήνυμα της αυτοδιοίκησης και αυτής της φοράς είναι ότι προχωρούμε πάντα ενωτικά, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλάβω, ότι στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν άνθρωποι, και το μότο πάντα της επιτυχίας είναι αγαστή συνεργασία επί παντός επιστητού. Αυτό, και κλείνοντας με ένα ακόμη μια φορά πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, με πολύ σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπο του κάθε συμπολίτη μας. Μάλιστα. Νίκο. Βλέπω... Ναι, να πάμε να δούμε... Έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε το μία ενσωμάτωση στην περιφέρεια, σε όλη τον, στην Κεντρική Μακεδονία, 30,2%. Ο κύριος Τζιτζικώστας, 70,7%. Ο κύριος Ιωαννίδης, 29,3%. Και να πάμε λίγο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο Δήμο 2 Ολύμπου, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με το ντέρμπι που έχουμε σήμερα. Στο Δήμο 2 Ολύμπου έχουμε ενσωμάτωση 50%. Και έχουν αλλάξει τώρα τα δεδομένα. Βλέπουμε ο κύριος Δημόπουλος προηγείται αυτή τη στιγμή με 51,2%, ο κύριος Φαρμάκης 48,8%. Να πάμε να περάσουμε να δούμε και κάρτες και από τους άλλους Δήμους. Ωραία, να περάσουμε να δούμε κάρτες από τους άλλους Δήμους. Και εγώ να σας πω ότι έχουμε τα πρώτα συγκεντρωτικά πανελλαδικά αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών με προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποτελέσματα που αφορούν τις ευρωεκλογές. Λέω πολύ γρήγορα, ενσωμάτωση 15,18, ΣΥΡΙΖΑ 26,3, Νέα Δημοκρατία 23,23, Χρυσή Αυγή 9,45, Ελιά 8,10, Ποτάμι 6,57, ΚΚΕ 5,93, ΑΝΕΛ 3,44, Λαός 2,77, Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες 1,42 και Δημάρ 1,26. Είναι ασυγκεντρωτικά πανελλαδικά που αφορούν τις ευρωεκλογές με ενσωμάτωση 15,18%. Και πάμε τώρα, Νίκο. Δήμος Πίδνας Κολυνδρού. Ο κύριος Λαγδάρης διατηρεί το ποσοστό από την αρχή, 56,5%. Ο κύριος Καζάς 43,5%. Εδώ η ενσωμάτωση, όπως βλέπουμε, είναι στο 26,7%. Να δούμε και άλλους γειτονικούς Δήμους. Να πάμε λίγο στο Δήμο Βέρειας, να δούμε τι γίνεται εκεί και αν έχουν προχωρήσει. Στο Δήμο Βέρειας ενσωμάτωση 23,4%. Ο κύριος Βοριαζίδης 54%. Ο κύριος Καραπαναγιωτίδης 46%. Στο Δήμο Αλεξάνδρειας να δούμε, στο γειτονικό Δήμο, όπου έχουμε μία ενσωμάτωση καλή, νομίζω, 31,9%. Ο κύριος Γκυρίνης 57,4%, ο κύριος Δημητριάδης 42,6%. Να πάμε στο Δήμο Νάουσας. Στο Δήμο Νάουσας ενσωμάτωση 28,6%, ο κύριος Κουτσογιάννης
62,9%. Ο κύριος Καραμπατσός, 37,1%. Να πάμε τώρα στον Δήμο Πέλλας. Στο Δήμο Νέος έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω. Ναι, νομίζω ναι, ναι, και εκεί έχει ξεκαθαρίσει. Στο Δήμο Πέλλας, ενσωμάτως 17,4%. Ο κύριος Παπανικολάου, 52,5%. Ο κύριος Στάμκος, 47,5%. Να αλλάξουμε λοιπόν Δήμο, να πάμε τώρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είδαμε πριν και τον κύριο Μπουτάρη να κάνει επίσημες δηλώσεις. Ο κύριος Μπουτάρης 58,1%, ο κύριος Καλαφάτης 41,9%. Να πάμε στο Δήμο Έδεσας. Ενσωμάτως 28,8%, ο κύριος Γιάννου 63%, ο κύριος Σόντρας 37%. Να πάμε στο Δήμο Αλμοπίας, όπου εδώ ενσωμάτως είναι 10,8%, ο κύριος Μπίνος 54,4%, ο κύριος Πασόης 45,7%. Να πάμε τώρα να δούμε και την κάρτα του Δήμου Καλαμαριάς. Στο Δήμο Καλαμαριάς εδώ έχουμε μία ενσωμάτωση 10,5%, ο κύριος Μπακογλίδης 63,1%, ο κύριος Λαμτσίδης 36,9%, ο κύριος Μπακογλίδης και από την πρώτη Κυριακή ήταν πολύ κοντά στο 50%, έχει μια διαφορά. Μάλιστα, τώρα... ωραία. Τώρα, πρώτο πάμε σε διάλειμμα να σας διαβάσω εγώ τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ιωαννίδης, ο οποίος παραδέχτηκε βεβαίως την ήττα του. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα του Απόστολου της Ζικώστα. Είπα χαρακτηριστικά: χαίρομαι γιατί όλο αυτόν τον καιρό κάναμε έναν τίμιο αγώνα με ανθρώπους κρίσταλα που θα φέρουν το νέο και την εναλλακτική λύση. Χαίρομαι που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους και χαίρομαι που γνώρισα μεγάλη αγάπη από τον κόσμο σε αυτή τη μαραθώνια διαδρομή. Θα είμαστε εκεί, θα βοηθάμε και θα ελέγχουμε τι γίνεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.